Δίνει ελπίδα και αποδοχή όχι μόνο στους πάσχοντες και τους συγγενείς τους, αλλά και στους θεραπευτές και στους εθελοντές. Συγχαρητήριες ευχές και πατρικές ευλογίες. Και συνάμα μια ταπεινή σκέψη ότι η ανάσα πνοής, η ανάσα αγάπης, φρονούμε πια μέσα από την πράξη και όχι μόνο από τα επιστημονικά δεδομένα, ότι είναι ο βασικότερος και πιο δυνατός εχθρός της αρρώστιας του αιώνα μας, δυστυχώς και του αιώνα αυτού. Ήταν το περασμένο, είναι και αυτού του αιώνος. Όταν λοιπόν υπάρχει αγάπη, υπάρχει καλή ψυχολογία, υπάρχει και η δυνατότητα, όταν δίνεται αγάπη, να νικέται αυτή η μάστιγα. Και εδώ η αρχή, το λιθαράκι, έχει μπει ήδη και έχει τη συμπαράσταση όλων, της πολιτείας, της εκκλησίας μας. Όλοι προσευχόμαστε και όλοι είμαστε στο πλάι αυτών των συνανθρώπων μας. Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές και πάλι την αγάπη του Αρχιεπισκόπου προς όλους σας μεταφέρω. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αυτός ο ξενώνας αποτελεί συνέχεια του πρώτου ξενώνα που ολοκληρώθηκε το 2013. Οι δύο ξενώνες έχουν κατασκευαστεί για να φιλοξενούν ανθρώπους από την επαρχία που έρχονται στην Αθήνα για θεραπείες και χρειάζονται στέγη. Κάνω μία ευχή απευθυνόμενη σε όλους όσους πέρασαν και θα περάσουν από τους δύο ξενώνες. Να επιστρέψουν γρήγορα στα σπίτια τους, δυνατοί και υγιείς, έτοιμοι να χαρούν πολλά και φωτεινά ακόμα χρόνια. Η σημερινή μέρα αντιπροσωπεύει για μένα την ολοκλήρωση μιας πράξης αγάπης για τους συνανθρώπους μας, γιατί πιστεύω ότι η αγάπη μετρέται με έργα και όχι με λόγια. Το να υπερασπίζεσαι την αξία του ανθρώπου δεν είναι μια απλή διακήρυξη. Είναι η στήριξη του ανθρώπου στις πιο δύσκολες στιγμές του. Και η πορεία θεραπείας του καρκίνου είναι μία από αυτές. Αυτό κάνετε. Γι' αυτό ήθελα να σας ευχαριστήσω. Γιατί προσφέρετε στον άνθρωπο τη στιγμή της δοκιμασίας του τη δύναμη να αντισταθεί, να υπάρξει, να ελπίσει. Να μπορέσει να ξέρει ότι είναι και τότε μια προσωπικότητα η οποία λειτουργεί, η οποία δημιουργεί με τον τρόπο της ή ελπίζει να ζήσει για να δημιουργήσει. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ και θα βρίσκομαι πάντοτε εδώ, ιδίως σε τέτοιες στιγμές. Σας συγχαίρω θερμώς, εύχομαι να είναι ο Θεός μαζί σας και εύχομαι η πολιτεία μας, με τη βοήθεια όλων και τη συνέστηση της ευθύνης όλων μας, το ταχύτερο δυνατό να ξαναβεί το δρόμο της, ώστε αυτό που κάνετε εσείς να είναι απλώς και μόνο το συμπλήρωμα. Όχι όμως να είναι το παν, όπως δυστυχώς συμβαίνει σήμερα. Τώρα πρέπει να δούμε και τα πατάμε.